Η καταρακτώδης βροχή που έπεφτε από το πρωί κατά διαστήματα στην πόλη του Ηρακλείου σε συνδυασμό με τις καταιγίδες αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να παρέπεμπαν σε ένα άκρος χειμερινό σκηνικό, αλλά σίγουρα δεν ευνόησαν τους καταστηματάρχες που περίμεναν πώς και πώς τη σημερινή ημέρα για να δουν τον τζίρο τους να ανεβαίνει. Αν και μας τα χάλασε ο καιρός, από νωρίς το πρωί περιμέναμε κόσμο, ο καιρός δεν ήταν καλός, δεν βοήθησε μέχρι στιγμής. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε αρκετό κόσμο στην αγορά, όχι τόσο μεγάλη κίνηση στα καταστήματα, αλλά κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης και σε κάποια δωράκια και στα παιδικά και στα φιλιοτζάκια. Τα πράγματα σήμερα, από ό,τι έχετε καταλάβει και εσείς, δεν είναι και τόσο καλά. Ήταν η έκπληξη των Χριστουγέννων. Μας έκανε καλοκαίρι μέχρι πριν δύο μέρες και σήμερα είπε να το αλλάξει τελείως το σκηνικό. Εντάξει, παιδιά, ο καιρός, να ξέρετε, στο Ηράκλειο παίζει μεγάλο ρόλο, διότι έτσι όπως έχει πλέον φτιαχτεί η κατάσταση στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι πολύ δύσκολο ο άλλος να κυκλοφορήσει με ευκολία όταν βρέχει. Και ο Ηρακλειώτης, καλός ή κακός, τη βροχή δεν την έχει συνήθιση. Δεν έχει μάθει να κυκλοφορεί με βροχή. Κάνει λίγο κρύο, εντάξει, καλά είναι. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Μπορεί το Ηράκλειο σήμερα να θύμιζε έρημη πόλη, όμως ικανοποιητική ήταν, όπως λένε οι καταστηματάρχες, η κίνηση τις τελευταίες ημέρες στην αγορά του Ηρακλείου. Με τους καταναλωτές να επισκέπτονται τα καταστήματα για να αγοράσουν δώρα Χριστουγέννων για τους αγαπημένους τους. Το διευρυμένο ωράριο των καταστημάτων σε συνδυασμό με το δώρο των ημερών λειτουργήσαν καθοριστικά για την αγορά και έδωσαν μία ανάσα στους εμπόρους. Βήκαμε τελευταία στιγμή για τα ψώνια των εορτών, περισσότερο για τους άλλους, γιατί είναι και ημέρες που γιορτάζει όλος ο κόσμος. Κάτι να πάρουμε για μικρά δώρα τουλάχιστον για όλο τον κόσμο. Δωράκι λοιπόν ο καιρός. Ο καιρός, εντάξει, βοηθάει. Είναι χριστουγεννιάτικο το πνεύμα, δεν νομίζω ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας. Δεν σας εμπόδισε η βροχή. Όχι, εντάξει, λίγο στο πάρκινγκ, αλλά τα καταφέραμε. Όποιος θέλει να ψωνίσει, νομίζω ότι φταίει ο καιρός. Σε όλη την Ευρώπη βρέχει, δεν είναι μόνο εδώ. Τόνισα. Ναι. Τι πήρετε δώρα για εσάς? Και δώρα και για μένα. Ο καιρός δεν σας εμπόδισε? Όχι. Γιατί μια χαρά είναι ο καιρός, είναι της εποχής. Χριστουγεννιάτικος. Όχι, απλώς να κοιτάξουμε. Ήμασταν από Κύπρο, ήρθαμε για λίγη ώρα. Ο καιρός? Εφανήκαμε να τύχει. Λιγάκι εμποδίζω, άμα βρέχει, δεν είναι κακός καιρός. Εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Γενικότερα η κίνηση ήταν ικανοποιητική τις προηγούμενες μέρες. Παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στην αγορά, τα γνωρίζετε όλα. Mm-hmm. Τα τουριστικά προβλήματα που υπήρχαν από τα θέματα με τα ξενοδοχεία φέτος, από το λάδι. Από ότι δεν έπεσε ένα επίδομα στον κόσμο που έπεσε πέρυσι και βοήθησε πάρα πολύ την αγορά. Πιστεύω ότι από τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε το τέλος της εβδομάδας, παραμονές πρωτοχρονιάς, να δούμε περισσότερη κίνηση στα καταστήματα. Εμπορεύματα υπάρχουν, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα και την τοπική οικονομία. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για τον τζίρο των καταστημάτων, με τους εμπόρους να περιμένουν εν αγωνίω τις παραμονές της πρωτοχρονιάς, ευελπιστώντας πως θα λειτουργήσουν τονωτικά για την τσέπη τους.